Οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίας γλίτωσαν τους κατοίκους κεντρικής Μακεδονίας από τα κουνούπια, τα οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες θα είχαν ήδη αρχίσει τις επιδρομές τους. Ναι, σαφώς. Τα κουνούπια, τα ακμαία, όχι ιδιαίτερα τις προνύφες. Απλά με το που οι προνύφες παραμένουν μεγαλύτερο διάστημα μέσα στο νερό, μας δίνουν την δυνατότητα να τα αντιμετωπίσουμε πιο εύκολα. Αγοράζουμε χρόνο. Εκεί που δηλαδή οι προνύφες θα μένανε σε κανονικές θερμοκρασίες μία εβδομάδα 10 μέρες, τώρα μπορεί να μείνουν 15 μέρες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα να τα εντοπίσουμε και να τα σκοτώσουμε. Ψυχρή άνοιξη κρατά σε χαμηλά επίπεδα την όκληση, ενώ δίνει χρόνο στους υπεύθυνους προγραμμάτων καταπολέμησής τους να περιορίσουν τις εστίες τους με τους ψεκασμούς μέχρι να έρθει το καλοκαίρι και να ανέβει η θερμοκρασία. Σύμφωνα με τον κύριο Μουρελάτο, μέχρι στιγμής οι πληθυσμοί τόσο ό,τι αφορά τις προνύμφες, όσο και κυρίως τα ακμαία κουνούπια είναι χαμηλοί. Μάιος που διατρέχουμε τώρα είναι πραγματικά και αυτός που δεν έχουν βγει ακόμα τα στατιστικά, αλλά σίγουρα είναι από τους πιο ψυχρότερους πάλι επίσης μήνες. Το γεγονός ότι δηλαδή ότι έχουμε πολύ ψυχρή άνοιξη. Αλλά το γεγονός ότι αυτό συνδυάζεται με υψηλές βροχοπτώσεις, από τη μια μας κάνει ανήσυχους και από την άλλη μας δίνει μια αισιοδοξία. Ο λόγος είναι ότι για να πετύχουν να έχουμε οικοδόμηση μεγάλων πληθυσμών τα κουνουπιών, έτσι, πρέπει να έχουμε δύο παράγοντες μαζί. Και θερμοκρασία και υγρασία και νερά, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν λείπει η υψηλή θερμοκρασία και γι' αυτό και έχουμε σχετικά χαμηλούς πληθυσμούς. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τις χιλιάδες δειγματοληψίες που γίνονται κάθε εβδομάδα σε 22.000 ενδυνάμει εστίες αναπαραγωγής, αλλά και από τις παγίδες που στείνονται για να συλληφθούν τα κουνούπια. Τα κουνούπια, από την άλλη, είναι ένας πάρα πολύ προσαρμοστικός οργανισμός. Τα κουνούπια έχουν διαφορετικά είδη στην Ελλάδα. Έχουμε τουλάχιστον 60 είδη με διαφορετικές οικολογικές δυνατότητες και δυνατότητες προσαρμογής, ας πούμε, σε διαφορετικές συνθήκες. Και όταν λέμε κουνούπια, βέβαια, έχουμε τρία διαφορετικά, θα έλεγα, στάδια. Αυγά, προνύφες και κουνούπια. Ακμαία. Άρα λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε? Εμείς βλέπουμε χαμηλούς πληθυσμούς ακμαίων. Okay. Βλέπουμε χαμηλούς πληθυσμούς, σχετικά χαμηλούς, όχι ιδιαίτερα χαμηλούς πληθυσμούς προνυφών σε σύγκριση με άλλα χρόνια. Και όσο αφορά τα αυγά, βέβαια, τα αυγά δεν μας απασχολούν. Τα αυγά είναι απλά ένα στάδιο της ανάπτυξης των κουνουπιών, τα οποία τους επιτρέπει να επιβιώνουν ψυχρούς χειμώνες, πολύ θερμά καλοκαίρια, αντίξωες συνθήκες. Δηλαδή υπάρχουν αυγά τα οποία θα μείνουν στο χώμα επί 10 χρόνια, επί 20 χρόνια και θα περιμένουν την καλή κλιματική συγκυρία για να μας δώσουν προνύφες και στη συνέχεια ακμαία. Ήδη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που υλοποιείται και στις 7 περιφερειακές ενότητες και περιλαμβάνει τη διενέργεια ψεκασμών από εδάφους και από αέρος σε εστίες του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος, αλλά και την παρακολούθηση του πληθυσμού των προνυμφών και των ακμαίων κουνουπιών.